Δύο υποχρεωτικά self-test την εβδομάδα, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από σήμερα, ενώ το ένα θα πρέπει να το πληρώνει ο εργοδότη, όπω θα μα πει ο Γιάννη Φόσκολο. Καλό μεσημέρι, Λινά. Ακριβώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασία, από σήμερα και μέχρι να μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά δύο self-test την εβδομάδα. Ανατροπή έχουμε και στο θέμα του κόστου, καθώ το ένα θα πρέπει να το πληρώνει ο εργοδότη, ενώ το δεύτερο θα παρέχεται δωρεάν από το κράτο με την διαδικασία του ΆΜΚΑ στο φαρμακείο. Όπω ανακοίνωσε λοιπόν το Υπουργείο Εργασία, ο εργοδότη θα μπορεί να αγοράζει από σήμερα και να προμηθεύει τους εργαζόμενους του με το ένα self-test για αυτή την εβδομάδα, ενώ ο εργαζόμενος θα μπορεί να προμηθεύεται από την ερχόμενη 5η 13 Μαΐου το δωρεάν self-test της εβδομάδας με τη γνωστή διαδικασία του ΆΜΚΑ. Η... Το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πιλωτικά αυτή την εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι στην πράξη οι ελεγκτέ του Σώματο Επιθεώρηση Εργασία δεν θα επιβάλλουν τα πρόστιμα που προβλέπονται. Αυτά θα επιβάλλονται από την επόμενη εβδομάδα, θα κάνουν μόνο συστάσει και οι εργαζόμενοι μπορούν να δηλώσουν δηλώνουν στην πλατφόρμα τη Εργάνη τα αποτελέσματα και των δύο self-test όποτε θέλουν εντό τη εβδομάδα. Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να το δηλώνουν 24 ώρε πριν πάνε στη δουλειά του. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι εργαζόμενοι mm -hmm. έχουν αυτέ τι υποχρεώσει, σε ποιου κλάδου. Οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο, την εστίαση, χρηματοπιστωτικέ και ασφαλιστικέ δραστηριότητε, δηλαδή τράπεζε, μεταφορέ, υπηρεσίε καθαρισμού, κομωτήρια, κουρία και κέντρα αισθητική, υπηρεσίε τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και οι εργαζόμενοι σε σχολέ οδηγών.